Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι η πρώτη μας συνέντευξη με μία ανήλικη συγγραφέα, την κυρία Ιδεσποινίδα Μαρία Τριφωνίδου. Πώς προτιμάτε να σας αποκαλούμε, κυρία Ιδεσποινίδα? Όπως θέλετε, δεν έχω πρόβλημα. Είσαι η Μαρία Τριφωνίδου. Κάπως έχουμε ξαναδεί όμως εσένα. Πού άραγε? Έχουμε ξαναδεί στο κανάλι μας. Ναι, στην εκπομπή μου μαζί με τον αδερφό μου. Μάλιστα, στην εκπομπή Θέκλα μιλάμε ένα νυχτά που σε φιλοξενήσαμε μια μέρα ως κοινό. Θυμάσαι? Ναι. Και επίσης έχουμε δει και σε οικογενειακά βίντεο. Γιατί είσαι παιδί του καναλιού μας εσύ. Δεν είσαι κάποιο τυχαίο παιδί. Και δεν είναι τυχαίο που είσαι το πρώτο παιδί από το οποίο παίρνουμε συνέντευξη εδώ στο κανάλι. Ποια είναι η μαμά σου? Η δόκτωρα Κριστονίκη Θοδωσίου Τριφωνίδου. Μάλιστα. Μόνο και για αυτή την απάντηση που έχετε δώσει, κυρία μου, είπατε το πλήρες όνομα της μητέρας σας με τον τίτλο της, αξίζουν τα συγχαρητήριά μας. Όμως, είναι για εσάς η συνέντευξη σήμερα. Και η συνέντευξη αφορά το πρώτο συγγραφικό σας έργο. Ναι. Θέλετε να μας το δείξετε? Ναι. Δείξτε με στην κάμερα. Ω! Α! Η Μαρία έχει γράψει ένα βιβλίο. Το πρώτο της βιβλίο σε ηλικία. Τι ηλικία έχετε, κυρία μου? 10 χρονών. 10 ετών. Σε ηλικία 10 ετών έχει γράψει το πρώτο της βιβλίο. Ξέξαμε, δείξε μας το βιβλίο να το δούμε. Το εξώφυλλο. Ημερολόγιο κορονοϊού της Μαρίας. Η συγγραφέας Μαρία Τριφωνίδου. Α, είναι εσύ στο εξώφυλλο. Ναι. Λοιπόν, πες μας τι γράφει. Δείχνε μας το παιδί μου και λέγε μας. Τι γράφει μπροστά? Μπροστά γράφει ημερολόγιο κορονοϊού της Μαρίας. Η συγγραφέα Μαρία Τριφωνίδου. Και μια εικόνα για το εξώφυλλο. Ναι, βλέπω όμως ότι γράφεις μάσκα, κάπου γράφεις στο πρόσωπο, τι γράφεις? Γράφω ότι φορώ μάσκα, το γράφω δίπλα μάσκα, ναι. Ότι κρατάω αντισηπτικό, τη λέξη αντισηπτικό, και έβαλα και γάντια. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω, έχετε γράψει μόνο το περιεχόμενο του βιβλίου ή έχετε φιλοτεχνήσει και τις εικόνες του βιβλίου? Και τις εικόνες του. Ω, είναι δικές σας οι ζωγραφιές. Ναι. Μπορούμε να δούμε λίγο τις ζωγραφιές? Ναι. Και μετά να μιλήσουμε για το περιεχόμενο του βιβλίου. Δώστε μας έτσι μια πρώτη ματιά στο βιβλίο σας. Α, αυτή είναι η πρώτη σελίδα και η δεύτερη. Πάμε να δούμε τη σελίδα. Είναι η τρίτη σελίδα. Δείξετε μας την πρώτη. Ή πρέπει να το αγοράσουμε για να δούμε την πρώτη. Ναι. Δάμε. Τι γράφει, πες μας τι γράφει στην πρώτη σελίδα. Δεν το έγραψα εγώ, αλλά γράφει απαγορεύεται για να παραγωγή οτιδήποτε τμήματος αυτού του παραμυθιού που καλύπτονται από δικαιώματα copyright ή χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς συγγραφή άδεια της συγγραφέως. Εντάξει, εσύ είσαι συγγραφέας. Ναι. Και σημαίνει ότι δεν απαγορεύεται κάποιος να το αναπαράγει το βιβλίο σου, να το βγάλει φωτοτυπίες ή να το παρουσιάσει σε ένα βίντεο χωρίς τη γραπτή σου άδεια. Μας δίνεις όμως την άδεια, την προφορική και την οπτική, να δείξουμε ορισμένες σελίδες. Να το ήξερες αυτό, γι' αυτό δεν έδειχνες από την αρχή. Δείξε μας ακόμη λίγες σελίδες, θα δούμε τις ζωγραφιές σου και μετά θα μας μιλήσεις για το περιεχόμενο του βιβλίου. Α, τι ζωγραφιά είναι αυτή? Δεν βλέπω και πολύ καλά, πρέπει να βάλω τα γυαλιά μου, ένα λεπτό. Είναι στην τάξη. Α, είναι στην τάξη, ναι. Ναι. Είναι ο Ζήτης και ονειρεύεται ότι είναι στην τάξη. Αλλά έχει πολλούς μαθητές και η δασκάλα τους φοράει μάσκα. Απαναγία. Λοιπόν, θες να μας πεις λίγα λόγια τώρα για το περιεχόμενο του βιβλίου? Ναι.
Είμαι εγώ και τα ζώα της αυλής μου τα βάζω να μιλούν. Έχεις δώσει φωνή στα ζώα. Ναι. Και τι συζητάτε με τα ζώα? Για το πώς πέρασα την καραντίνα με τον κορονοϊό. Ερωτούσαν και τη μητέρα σας, αλλά και εμένα προσωπικά, αν έχουμε γράψει ως συγγραφής βιβλία για την πανδημία, και είπαμε όχι. Αλλά υπάρχει μία κυρία στην παρέα μας και στην οικογένειά μας, η οποία έχει τολμήσει και έχει συγγράψει βιβλίο, στην περίπτωση αυτή παραμύθι, με θέμα την πανδημία του κορονοϊού και με θέμα το ζώο της αυλής. Πώς σκεφτήκατε να γράψετε αυτό το βιβλίο, κυρία μου? Ήθελα να γράψω ένα βιβλίο του αφορμή, επειδή είναι το γράτιο κορονοϊός. Ήθελα να γράψω ένα βιβλίο που να συμπεριλαμβάνει τον κορονοϊό, αλλά και τα ζώα μου. Τα ζώα σου. Πες μας λίγο για τα ζώα σου. Ποια είναι τα ζώα σου? Δύο σκυλάκια και τρία γατάκια. Έχεις βάλει και το μικρό το σκυλάκι, την Τζόπλη, μέσα στο παραμύθι? Ναι. Α, είναι πολύ πρόσφατα που έχει γραφτεί δηλαδή. Ναι. Πότε γράφτηκε αυτό το παραμύθι? Πριν 2-3 εβδομάδες. Νομίζω ότι είναι πριν 1,5-2 μήνες που γράφτηκε. Αν θυμάμαι καλύτερα, ως μεγαλύτερη, γιατί πρέπει να ομολογήσω ότι όταν ξεκίνησες να γράφεις, με τη δική σου άδεια φυσικά, η μαμά σου μου έστειλε κάποια κομμάτια και μου άρεσαν πάρα πολύ. Σου το είπε? Ναι. Ότι μου έστειλε κάποια αποσπάσματα να μου ρωτήσει τη γνώμη μου και της είπα «Ουάου! Μία συγγραφέας έχει γεννηθεί το 2011». Σωστά? 10. Πότε είναι τα γενέθλιά σας? 9-9 το 2010. Αχ, τι ωραία ημερομηνία γεννήσεις! 9-9 το 2010. Άρα στις 9-9 του 2021 θα γίνεται 11 ετών. Ναι. Α, εγώ στη θέση σας θα έλεγα ότι είμαι 11 ετών παρά 3 μηνών. Δεν θα έλεγα 10, γιατί όταν ήμουν μικρή ήθελα να φαίνομαι μεγαλύτερη. Δεν σε ενοχλεί να φαίνεσαι μικρότερη? Όχι. Θες να μεγαλώσεις? Ναι. Προτιμάς να μεγαλώσεις γρήγορα ή αργά? Συνεχισμένα. Μάλιστα. Λοιπόν, συγγνώμη που ρωτώ ερωτήσεις ανακατωμένες, αλλά επειδή δεν είσαι οποιαδήποτε κυρία από την οποία παίρνω συνέντευξη, σε μια κυρία που αγαπώ πάρα πολύ, δεν ξέρω τι να πρωτορωτήσω. Λοιπόν, μέσα στο παραμύθι είναι τα ζώα της αυλής σου. Είπαμε ο σκύλος σου ο Ζήτης. Ναι. Η σκυλίτσα σου η Τζόπλιν. Είναι με τα ονόματα τους μέσα? Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Έχω στείλει δώρο στα παιδιά, στα σκυλάκια αυτά, κάτι κοσμηματάκια με το όνομά τους. Τα φοράνε ή όχι? Τα φοράνε. Α, τα φοράνε. Τους άρεσαν? Ναι. Τους πάνε? Ωραία. Ναι. Λοιπόν, είναι τα σκυλάκια σου ο Ζήτης και η Τζόπλη και έχεις και γατάκια. Ποια είναι τα γατάκια σου? Είναι η Πορτοκαλίτσα, μια γατούλα, ο Πορτοκαλάκης που είναι ο μικρός και ο Ασπρίς. Μάλιστα. Άρα έχετε τρία γατιά, τα οποία δύο πρέπει να έχουν πορτοκαλί χρώμα για να είναι η Πορτοκαλίτσα και Πορτοκαλής. Ναι. Και το άλλο πρέπει να έχει άσπρο χρώμα για να είναι ο Ασπρίς. Ναι. Πώς περνάνε τα ζώα σας στην αυλή σας μεταξύ τους? Παίζουν καλά, συνεργάζονται, τι γίνεται? Ο Ζήτης δεν είναι έξω μαζί με τους υπόλοιπους. Α, γιατί? Γιατί είναι να κάνουν μια ταξία. Αλλά είναι η Τζόπλιν για τα τρία γατάκια και παίζουν. Ναι, είναι παιχνιδιάρικα και συνεργάσιμα. Ναι. Και στο βιβλίο μου έχω βάλει και τα χελιδόνια, γιατί έρχονται κάθε μέρα χελιδόνια.
Μάλιστα! Έχεις βάλει και τα χελιδόνια. Έχουν και τα χελιδόνια φωνή στο βιβλίο? Όχι, απλώς μιλούμε κάποιο πρόσωπο μιλάει για τα χελιδόνια. Έχεις κάποια ζωγραφιά από τα χελιδόνια να τη δούμε? Όχι. Λοιπόν, δεν θα πω το περιεχόμενο του βιβλίου για να έχει και ο κόσμος ενδιαφέρον να το αποκτήσει και να το διαβάσει από μόνος του. Όμως ο τίτλος του είναι αρκετά αποκαλυπτικός. Ημερολόγιο κορονοϊού της Μαρίας. Άρα η Μαρία Τριφωνίδου, δηλαδή εσείς, η οποία σε ηλικία 10 ετών βρέθηκε μπροστά σε ένα κόσμο ιστορικό γεγονός που είχαμε πάνω από 100 χρόνια να ζήσουμε στον πλανήτη, πανδημία, και βίωσε την καραντίνα και όλες τις αλλαγές στον τρόπο ζωής μας που επήλθαν λόγω της πανδημίας, όταν άρχισαν τα πράγματα να γίνονται καλύτερα, αποφάσισε να γράψει ένα βιβλίο και να καταγράψει την εμπειρία της σε στυλ παραμυθιού, στο οποίο μέσα όμως υπάρχουν πολλοί διάλογοι μεταξύ των ζώων της αυλής και της Μαρίας, δεν είναι? Ναι. Μήπως είσαι η δασκάλα τους μέσα στο παραμύθι? Απλώς ακούω αυτά που λένε και στο τέλος τους λέω, ας πούμε, τι καλό πρέπει να κρατήσουμε από αυτό. Άρα και να μην στεναχωριόμαστε. Μάλιστα. Το βιβλίο σου σε ποιους απευθύνεται? Σε μεγάλους, σε μικρούς, σε παιδιά, σε ποιες ηλικίες? Σε όλες. Μπορούν να το διαβάσουν όλοι. Όλοι. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου ότι όλοι μπορεί να διαβάσουν αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος. Προς το παρόν δεν το έχουμε ανεβάσει ακόμη στο e-shop. Θα το ανεβάσουμε στο e-shop της εταιρείας Impresme που θα ανέβει τον Ιούλιο, με τέλη Ιουλίου του 2021. Όμως όποιος θέλει να προμηθευτεί το βιβλίο μπορεί να στείλει email στη μητέρα της συγγραφέως, τη Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου, στο email της, το οποίο είναι με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες aristonikit@yahoo.gr. Θα βάλω το email της μαμάς και στην περιγραφή του βίντεο, ώστε όποιος θέλει να προμηθευτεί το βιβλίο, είτε για τον εαυτό του, είτε για τα παιδιά του, είτε για να το κάνει δώρο σε κάποια άλλα παιδιά, είτε κάποιος που μπορεί να έχει νηπιαγωγείο και να θέλει να αγοράσει το βιβλίο για να το διαβάσει τα παιδιά στο νηπιαγωγείο, να επικοινωνήσει με τη μαμά σας μέσω email για να προμηθευτεί το παραμύθι σας. Τι μήνυμα θέλετε να δώσετε στον κόσμο που παρακολουθεί τη συνέντευξη αυτή σε σχέση με την πανδημία, τον κορονοϊό και αυτά που περάσαμε και περνούμε? Ότι πρέπει να κρατούμε τα καλά από κάθε πανδημία. Και είναι τα καλά που έχεις κρατήσει εσύ? Το ότι μπορούσαμε να γίνουμε πιο προστατευτικοί και μάθαμε να ζούμε σε τέτοιες καταστάσεις. Τότε το βιώσαμε και τώρα είμαστε καλά. Και επιβιώσαμε. Και βγήκαμε ζωντανοί. Είναι η πρώτη σας τηλεοπτική συνέντευξη αυτή? Ναι. Πώς νιώθετε που είχατε την ευκαιρία να την κάνουμε? Χαρούμενη. Εγώ είμαι χαρούμενη που σε φιλοξενούμε στο κανάλι μας. Επίσης θέλω να σου πω και εδώ αυτό που σου λέω πάντα, ότι είσαι πάρα πολύ όμορφη, το ξέρεις? Ναι. Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα, Μαρία μου. Όλοι, και είμαι σίγουρη ότι όλη η μεγάλη οικογένεια του καναλιού που θα παρακολουθήσει το βίντεο θα σου γράψει τα καλύτερα σχόλια από κάτω. Έχεις λογαριασμό για να μπαίνεις να διαβάζεις τα σχόλια κάτω από το βίντεο? Ναι. Έχεις λογαριασμό. Έχεις λογαριασμό στο YouTube, αλλά μπορεί να μπεις μετά που θα ανέβει το βίντεο. Θα στείλω στη μαμά σου το link, το σύνδεσμο του βίντεο. Και μπορείς να μπαίνεις στο YouTube με το δικό σου λογαριασμό. Όχι με το αδερφού σου, πώς μπήκε την άλλη φορά. Γι' αυτό είχε μπει. Έχεις δικό σου, Μαρία Τριφωνίδου? Ναι. Και φαίνεται και το όνομα Χρήστη Μαρία Τριφωνίδου? Ναι. Οπότε μπορείς να μπεις να δεις τα σχόλια και να απαντήσεις σε αυτά που θα σου γράφουν άμα θες.
Εντάξει. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου, με όλη μου την αγάπη. Ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπώ, ναι. Τη Μαρία, εγώ τη γνωρίζω 10 χρόνια, ακριβώς. Θέλω να σου ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου, να πάει πάρα πολύ καλά το βιβλίο σου, να σκίσει, να επανεκδοθεί πολλές φορές, να ξαναβγεί πολλές φορές. Και σου εύχομαι, εάν το επιθυμείς και εσύ φυσικά, μία λαμπρή συγγραφική καριέρα. Εάν το επιθυμείς. Ναι. Θέλεις κλείνοντας να πεις ένα τελευταίο μήνυμα στον κόσμο που σε βλέπει. Δηλαδή. Απαντήσεις μια τελευταία ερώτηση. Θα σου κάνω εγώ τώρα. Μάλιστα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα στην κοινωνία μας σήμερα, Μαρία μου. Με τον κορονοϊό. Ναι. Ότι μειώνονται τα κρούσματα. Και ότι σιγά σιγά βγαίνουμε από αυτή τη δυσκολία. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Σε ευχαριστούμε για αυτό το πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Καλό τάξιδο να είναι το παραμύθι σου, το βιβλίο σου. Εγώ θέλω ένα αντίτυπο υπογεγραμμένο, μια αφιέρωση από σένα. Μπορώ να το έχω? Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Καλό τάξιδο είναι το βιβλίο σου. Να είσαι πάντοτε χαρούμενη. Να είσαι πολλές φορές χαρούμενη, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια χαρούμενοι. Να έχεις έτσι μια όμορφη και χαρούμενη ζωή. Και πάντοτε να είσαι έτσι αισιόδοξη και αγωνίστρια. Γιατί μας έχεις δώσει ένα πολύ αγωνιστικό μήνυμα. Ότι παθαίνουμε, ό,τι παθαίνουμε. Μερικές φορές κάποια πράγματα δεν είναι από το χέρι μας να τα πάθουμε. Αλλά μπορούμε εμείς να βρούμε το καλό μέσα από το κακό εντός αγωγών που μας έχει συμβεί. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία μου. Φιλιά. Και είσαι προσκεκλημένη όποτε θες ξανά να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα. Αν έχεις κάποιο θέμα που θες να συζητήσουμε ή όταν θα συνεχίσει η κυκλοφορία του βιβλίου σου, μπορεί να θες να μιλήσουμε για το βιβλίο ή για άλλο θέμα, είσαι καλεσμένη μου. Εντάξει? Ναι. Σ' αγαπώ πολύ πολύ. Γεια. Γεια.